Επιστρέφουμε, μένουμε πάντα στο ίδιο κλίμα. Τροάδες απόψε στις 9.30 στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Κοζάνη, σε σκηνοθεσία του Θέμη Μουλίδη. Κοντά μας ο κύριος Τέλειος Μαΐνας. Καλησπέρα, κύριε Μαΐνα. Θα ξαλέμε μετά από την περσινή χρονιά. Βέβαια. Και ευχαριστώ γι' αυτό. Και εγώ. Σημαντική παράσταση. Η πρώτη μεγάλη θεατρική παράσταση που έρχεται στην Κοζάνη το φετινό καλοκαίρι. Τέταρτη δική σας. Εγώ βγαίνω σχεδόν κάθε καλοκαίρι. Όχι, τέταρτη εννοώ. Η τέταρτη παράσταση που έχουμε. Στην αρχή της περιοδίας. Ναι, στην αρχή της περιοδίας. Ξεκινήσαμε από το Βύρωνα, συνεχίσαμε στην Πετρούπολη. Η τρίτη παράσταση πρώτη περιοδίας ήταν στα Γιάννενα. Και σήμερα είναι η δεύτερη στην Κοζάνη. Αύριο συνεχίζουμε με τα Γρεβενά και μεθαύριο είμαστε στην Καστοριά. Δυτική Μακεδονία. Είμαστε για πέντε μέρες. Δυτική Μακεδονία. Από Δευτέρα θα είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Όσοι θέλουν μπορούν να μας δουν και στα Γρεβενά αύριο και μεθαύριο στην Καστοριά. Πώς ήταν οι παραστάσεις κάτω στην Αθήνα οι πρώτες? Πολύ καλές. Πολύ καλές εντυπώσεις και γενικά θετικό κλίμα. Περιμένουμε να δούμε και το κοινό της περιφέρειας πώς ανταποκρίνεται. Το θέμα μας είναι ένα διαχρονικό θέμα, οι Τροάδες, και ένα πολύ αγαπημένο θέμα ανά τους αιώνες στο κοινό. Και έτσι πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθεί και ο κόσμος. Θεωρείτε ότι ο κόσμος γνωρίζει πάντα τις περισσότερο γνωστές, τέλος πάντων, έτσι, οι τραγωδίες που παρουσιάζονται κάθε καλοκαίρι? Κοιτάξτε, μεταξύ των οποίων είναι Τροάδες, είναι ναι, από τις πιο γνωστές. Έτσι, ναι. Είναι ωραία ερώτηση αυτή. Και εμείς διαπιστώνουμε ότι η αρχαία τραγωδία, ουσιαστικά οι γνωστές τραγωδίες δηλαδή στον κόσμο, οι αγαπημένες με δύο λόγια τραγωδίες, μεταξύ των οποίων είναι και οι Τροάδες, από τις πολύ αγαπημένες τραγωδίες, είναι σαν λαϊκά παραμύθια. Δηλαδή λειτουργούν ακριβώς με την ίδια λογική. Έχουν την ίδια λαϊκή απεύθυνση και το ίδιο λαϊκό εύρος στον κόσμο, γι' αυτό και τις αγαπάει και πηγαίνει, τις βλέπει και δεύτερη και τρίτη φορά. Εγώ βέβαια καταλαβαίνω γιατί, διότι οι λαϊκές σε εισαγωγικά τραγωδίες, το λαϊκό δράμα, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο τραγωδίες, είναι και οι κωμωδίες του Αριστοφάνη, εννοείται, στοχεύουν κατευθείαν στο μέσο κοινό, στο λαϊκό κόσμο. Και γι' αυτό και γίνεται τόσο αγαπητές. Η ιδιότυπη μεταφορά των συγκεκριμένων μύθων, ιστοριών, ας το πούμε, των τραγωδιών, τέλος πάντων και της Ιλιάδας, για παράδειγμα, ναι, στο κινηματογράφο, να ξεκινήσουμε λίγο από εδώ, με όλες τις παραξενιές και τις ιδιορυθμίες του Χόλιγουντ, για παράδειγμα, έχουν βοηθήσει, πιστεύετε, όταν το κοινό σε αυτή την κατεύθυνση της... σε εισαγωγικά πάντα, του λαϊκού δράματος, έτσι. Ναι. Το ελληνικό κοινό δεν χρειάστηκε να. Δεν χρειάστηκε το Hollywood. Ήταν εκπαιδευμένο από το σχολείο, λέτε, και γενικότερα. Πρώτα απ' όλα, οι τραγωδίες διδάσκονται από τη δεκαετία του 50 και ίσως και πιο πριν στο σχολείο. Στην τρίτη γυμνασίου διδασκόμαστε την Αντιγόνη, αλλά. Συγγνώμη, την Ιφηγένεια Ναυλίδη, αλλά και την Αντιγόνη. Θέλω να πω ότι μέχρι πριν από μερικά χρόνια και σήμερα υπάρχει η εξοικείωση των νέων ανθρώπων, των μαθητών και φυσικά του κόσμου γενικότερα, με το αρχαίο δράμα. Αλλά στον κινηματογράφο που είπατε, έχει κάνει ένας δικός μας άνθρωπος με μια μεγάλη προσπάθεια, ο Μιχάλης ο Κακογιάννης, παρουσιάζονται στις τρεις μεγάλες αυτές τραγωδίες σε όλο τον κόσμο. Από εκεί ξεκίνησε... Και με εξαιρετικές μεταφορές, έτσι, πολύ με καταπληκτικές μεταφορές. Από εκεί ξεκίνησε το Hollywood, λοιπόν, να εκμεταλλεύεται την ιστορία αυτή. Που πουλούσε τέλος πάντων και πουλάει και στη συνέχεια της το εκμεταλλεύτηκε. Ο μύθος της Ιλιάδας και της Οδύσσειας είναι τόσο δεμένος ουσιαστικά με την παγκόσμια μυθολογία και το αγαπημένος δηλαδή από όλο τον κόσμο, έτσι, που βλέπετε γιατί έχει τόσο ανταπόκριση. Οι Τροάδες είναι η Ιλιάδα. Γι' αυτό, αυτό ανέφερα την Ιλιάδα. Ένα κομμάτι αναπόσπαστο. Λέγαμε πριν με την κυρία Δούκα, έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον ότι αναφέρεται περισσότερο Ευρυπίδης στη συγκεκριμένη τραγωδία στη γυναικεία τσιφή, στη γυναικεία δύναμη. Κοιτάξτε να δείτε. Ο Ευρυπίδης είναι ο κατεξοχήν υποεσπιστής της γυναικείας φύσης. Παρόλο που έχει κατηγορηθεί ήταν μισογύνης. Το αντίθετο. Ακριβώς γι' αυτό έχει κατηγορηθεί. Το εντελώς αντίθετο. Ο άνθρωπος αυτός υποστήριξε πάρα πολύ τους καταπιεσμένους εισαγωγικά και η γυναίκα την εποχή του Ευρυπίδη ήταν καταπιεσμένη. Είναι άξιο να αναφέρουμε ότι ήταν ένας πολύ δυναμικός συγγραφέας και ένας δυναμικός άνθρωπος.
κατά τη διάρκεια, ξέρετε, των παραστάσεων των δικών του ειδικά, όταν δεν σκηνοθετούσε και ήταν θεατής των παραστάσεων του, σηκωνόταν στη μέση. Γιατί ήταν λαϊκές συνελεύσεις τα θέατρο, το θέατρο, αυτή τη λογική είχε. Και ώρες ολόκληρες ο κόσμος. Βέβαια. Σηκωνόταν στη μέση λοιπόν μιας τραγωδίας που κάτι έλεγε ένας ήρωας και έπαιρνε το λόγο. Διέκοπτε και έλεγε: Έχει δίκιο! Καλά λένε, γιατί κάναμε αυτό και αυτό και εμείς ως Αθηναίοι. Παράδειγμα. Λοιπόν, η αρχαία τραγωδία λειτουργούσε σαν ένα. Σαν κολυμπήθρα που οι άνθρωποι. Εξηλαινόντουσαν από τις αμαρτίες και τα λάθη τους. Ένα από τα οποία μεγάλο, τέλος πάντων, ήταν σχεδόν διαρκής πόλεμος, έτσι. Ήταν φυσικά κατά βάση αυτός ο μεγάλος εμφύλιος. Πολυπονησιακός, λέτε. Όπου Αθήνας λέγεται Πολυπονησιακός πόλεμος. Έτσι, που διέλυσε ο στις... Ο Πολυπονησιακός ήταν η επαρχή της καταστροφής της αθηναϊκής κυριαρχίας και νομίζω, όχι εγώ, ήταν οι μελετητές, ότι είναι το τέλος της Ελλάδας. Η Ελλάδα σταμάτησε σε ένα μεγάλο εμφύλιο και η πτώση. Αν κάτι λέει αυτό σε εμάς τους σύγχρονους, έτσι. Αφήνετε έτσι τώρα μια αιχμή γι' αυτό, για εμάς τους σύγχρονους. Για εμάς τους σύγχρονους έχω να πω ότι οτιδήποτε μας χωρίζει μας κάνει πιο αδύνατους, οτιδήποτε μας ενώνει μας κάνει πιο δυνατούς. Μέσα στην κρίση δεν θα πρέπει να μας ενώνουν περισσότερο παρά να μας χωρίζουν πάντως. Κοιτάξτε να δείτε, στην κρίση το πρώτο πράγμα που κάνει ο άνθρωπος είναι να κοιτάει που, ναι, που βρίσκεται. Όταν συνεχίζεται η κρίση, όταν πια δεν έχεις να χάσεις τίποτα, γιατί δεν έχεις τίποτα, τότε σε ενώνει αυτή η δυστυχία. Αν υποθέσουμε ότι... Συγγνώμη, ναι, που σας διέκοψα. Ο πόνος ενώνει τους ανθρώπους και όχι η χαρά. Δυστυχώς. Είναι εδώ που λέμε ότι στη χαρά ίσως φαίνονται και ναι, τα δύσκολα και ποιοι είναι οι φίλοι και, ναι, και εκτιμούν περισσότερα πράγματα. Αν υποθέσουμε τέλος πάντων ότι τα δύσκολα πέρασαν τις κρίσεις, το θέατρο στην Ελλάδα βγαίνει περισσότερο δυνατό από αυτά τα δύσκολα χρόνια. Ακούστε, το θέατρο πήγε καλά κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων. Και όταν λέω καλά, σε σχέση, δούλεψε. Ίσως, ναι. Ναι. Σημαίνει ότι ο κόσμος ήθελε να ακούσει ζωντανά, να επικοινωνήσει. Γιατί το θέατρο είναι επικοινωνία. Είναι δηλαδή η ανάγκη να μιλήσεις με τους ανθρώπους. Να ακούσεις, να λάβεις μηνύματα και να στείλεις μηνύματα. Όμως οικονομικά βεβαίως το θέατρο περνάει μια μεγάλη κρίση. Ας μην ξεχνάμε ότι τα έσοδα του θεάτρου λόγω καταρχάς του εισιτηρίου. Έχει συνέπειες έτσι. Έχει συνέπειες, σαφέστατα. Και υπερπληθωρισμός των παραστάσεων και των επιλογών. Που προϋπήρχαν τις κρίσεις πάντως. Προϋπήρχαν τις κρίσεις, μεγαλώσανε με την κρίση όμως. Με αποτέλεσμα να έχουμε λογικό είναι να περνάμε και εμείς τα δικά μας προβλήματα. Ο Θέμης μου λέει πώς είναι σαν σκηνοθέτης. Εμείς τον ζήσαμε ως υποψήφιο περιφερειάρχη, το γνωρίσαμε μάλλον. Έχουμε πάρα πολλές παραστάσεις. Με το Θέμη δουλεύω από το 4. Γνωρίσαμε πολύ καλά και σαν άνθρωπο πλέον. Έτσι, λοιπόν, αυτό το τρίμηνο. Με το Θέμη δουλεύω από το 2004. Ομολογώ ότι είχαμε μιλήσει από τηλεφώνου από το 92-93. Και αυτός πιτσιρικάς και εγώ πιτσιρικάς. Πολλά χρόνια. Ναι, ναι. Και από τότε που είχε πρωτοαναλάβει το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Βόλου. Και είχε εκφράσει την επιθυμία να δουλέψουμε μαζί. Ήταν η εποχή που το έκανα εγώ τηλεόραση και δεν μπορούσα να φύγω ούτε από την Αθήνα ούτε. Έτυχε λοιπόν, καλώς έχοντα τον πραγμάτων, και είχα την τύχη να δουλέψουμε μαζί πρώτη φορά το 4. Στην πρώτη Ηφηγένεια Ναυρίδη που κάναμε και είχε πάει πάρα πολύ καλά με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πατρών. Είχαμε πάει εξαιρετικά και έκτοτε συνεχίζουμε να είμαστε συνεργάτες. Εκτιμώ το Θέμη Μουλίδη καταρχάς σαν σκηνοθέτη, γιατί έχει ένα μέτρο, ξέρει τι θέλει από τις δουλειές, καταλαβαίνει χωρίς ακρότητες τα έργα, σε βάθος όμως, χωρίς να τα τεντώνει και να τα ξεχυλώνει και έχει ένα μεγάλο προσόν στο σκηνοθέτης. Ξέρει να ακούει, ξέρει να μιλάει, αλλά κυρίως ξέρει να ακούει. Και ο σκηνοθέτης που ξέρει να ακούει είναι σπάνιο. Στις μέρες προλάβατε, θα έλεγα ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ότι είναι σπάνιο ένα σκηνοθέτη να ακούει. Στις μέρες μας, είπατε. Ναι. Παλαιότερα, δηλαδή, θεωρείτε ότι οι σκηνοθέτες ήταν περισσότερο. Πάρα πολύ καλά. Ξέρανε να ακούνε οι σκηνοθέτες. Ακούγανε, αφουγκραζόντουσαν δηλαδή με δύο λόγια τα ρευστά που υπάρχουν. Το θέατρο, ξέρετε, είναι κάτι πάρα πολύ ρευστό. Δεν είναι κάτι σίγουρο. Είναι ψυχολογία. Και πρέπει να αντιλαμβάνεσαι ανά πάσα στιγμή
Είναι έολο το θέατρο. Είναι κάτι που βρίσκεται πραγματικά από μία παράσταση από μία άλλη. Μπορεί να διαφέρει να πάμε σε διαφορετικές μέρες και εάν δεν είναι πολύ καλά δομημένα τα υλικά που κατασκευάζουν μία παράσταση, να νομίζουμε ότι έχουμε δει άλλο έργο. Και εγώ και εσείς. Επειδή πήγαμε σε διαφορετικές μέρες. Και τα ρευστά μία μέρα ήταν διαφορετικά από μία άλλη. Αυτό που κάνει λοιπόν ο σκηνοθέτης είναι να δημιουργεί ουσιαστικά ένα κεντρικό άξονα που κρατάει ακριβώς αυτές τις μεγάλες διακυμάνσεις. Ο Μουμουλίδης λοιπόν ξέρει πάρα πολύ καλά να κρατάει τη μέση οδό που μπορεί να κρατήσει μια παράσταση και να τη δημιουργήσει συνοχή. Πολλοί πιστεύουν ότι ο σκηνοθέτης τελειώνει τη δουλειά του μετά την πρεμιέρα. Κοιτάξτε, έτσι. Υπάρχουν σκηνοθέτες που τελειώνουν τη δουλειά τους μετά την πρεμιέρα. Ο Θέμης δεν είναι αυτή την περίπτωση. Ο Θέμης είναι στις παραστάσεις μέχρι την τελευταία παράσταση παρόν. Παρόν σημαίνει ότι παρακολουθεί την παράστασή του, τη διορθώνει. Γι' αυτό το σημείωσα και το ρώτησα. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι αγαπάει τη δουλειά του και αγαπάει κατ' ουσίαν αυτό που κάνει. Του αρέσει και το αγαπάει. Είναι πολύ σημαντικό να αγαπάς αυτό που κάνεις και να μην το κάνεις. Πρέπει, κοιτάξτε, ό,τι κάνουμε στη ζωή πρέπει να το κάνουμε. Έτσι πιστεύω εγώ, αυτό είναι το δικό μου πιστεύω, έτσι. Μπορεί κάποιος να έχει την αντίθετη γνώμη, να το κάνει γιατί πραγματικά αγαπάει αυτό που κάνει. Για κανένα άλλο λόγο. Ούτε για τα χρήματα, ούτε την προσωπική του ματαιοδοξία, ούτε γιατί θέλει να προβληθεί. Βεβαίως αυτά μπορεί να γίνουν δεύτερος ή τρίτος παρανομαστής. Αλλά σίγουρα ο πρώτος λόγος πρέπει να αγαπάς αυτό που κάνεις. Τίποτα άλλο. Κύριε Μάνα, όσο περνούν τα χρόνια, ακούτε σε εισαγωγικά περισσότερο με βάση και την εμπειρία και τις παραστάσεις που έχετε μέσα στο θέατρο. Το κοινό. Προσπαθώ μόνο να ακούω. Πόσο βασικό είναι αυτό, μας είπατε για το σκηνοθέτη, για τον ηθοποιό. Και τον ηθοποιό το ίδιο είναι. Το ίδιο. Γιατί ο ηθοποιός πρέπει να μιλάει ουσιαστικά μόνο επί σκηνής. Να λέει αυτό που πρέπει να πει. Αλλά το ζήτημα είναι ότι πρέπει να συμπυκνώσει ο ηθοποιός την εμπειρία του και τα θέλω του μέσα σε αυτά τα λίγα λόγια που έχει να πει στη σκηνή και να περάσει το προσωπικό του μήνυμα, που είναι και μήνυμα εννοείται του συγγραφέα και μήνυμα του σκηνοθέτη, αυτά να τα φιλτράρει και να περάσουν διαστόματος και σώματος του ερμηνευτή που είναι ο ηθοποιός. Το κοινό της περιφέρειας τελικά μιλάει το ίδιο με το κοινό της Αθήνας. Εντελώς το ίδιο. Η γλώσσα είναι μία και μοναδική. Στις λεπτομέρειες διαφέρουμε. Δηλαδή μπορεί το κοινό της Αθήνας, κάποιο κοινό, να είναι λίγο πιο σε εισαγωγικά εστέτ. Βλέπετε ότι έχω ένα χαρακτήρα λίγο απαξιωτικό ακριβώς γι' αυτό. Δεν το κάνω επίτηδες, μου βγαίνει. Λοιπόν, να είναι πιο εστετίστικο και να δει κάποιες μικρές λεπτομέρειες που δεν αντιλαμβάνεται το κοινό της περιφέρειας. Αλλά γενικότερα ο κόσμος είναι ένας, δεν είναι δύο. Ένας είναι ο κόσμος. Να κλείσουμε πάλι με Τροάδες. Ο Ταλθίβιος είναι ο κινητήρος μοχλός, ας πούμε. Θα σας πω ότι είναι. Ο Ταλθίβιος είναι ένας ιτημένος νικητής. Ένας? Ιτημένος νικητής. Είναι δηλαδή η άποψη και η γλώσσα του Ευρυπίδη ως νικητή. Είναι Έλληνας, να το πούμε αυτός. Που διερωτάται ουσιαστικά, μέσα σε εισαγωγικά, γιατί κάναμε αυτόν τον πόλεμο. Γιατί σκοτώσαμε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί εξαφανίσαμε μια πόλη, μια χώρα, γιατί το κάναμε, τι κερδίσαμε, πλούτη, τις γυναίκες τους και μια διάβλο, ένα ελεύθερο διάβλο να πηγαίνουμε από τα Δαρδανέλια να περνάμε τα εμπορεύματά μας. Άλλο, άξιζε τον κόπο. Είναι αυτό τα ερωτήματα που βάζει πραγματικά ο Ευρυπίδης στους νικητές. Είναι ένας μεγάλος συγγραφέας και μην ξεχνάμε, πάλι θα το πω, επειδή έχω τον πυροβολισμό της ελληνικότητας, ότι αυτά όλα τα ερωτήματα που έθετε ο Ευρυπίδης, τα έθετε εν μέσω μιας αθηναϊκής δημοκρατίας. Ένας πέμπτος αιώνας που δεν επαναλήφθηκε στην ιστορία. Πότε? Όταν φτάνεις δηλαδή με δύο λόγια. Γι' αυτό χαρακτηρίζει και χρυσός. Όταν θέλω να πω, όταν οι κοινωνίες φτάνουν στο σημείο να δέχονται την κριτική, τη δημόσια κριτική, με αυτό τον τρόπο και να ενδοσκοπούν, είναι πολύ μεγάλη πρόοδος για μια δημοκρατία. Σημαίνει ότι οι κοινωνίες πηγαίνουν μπροστά. Γιατί αντιλαμβάνονται τα λάθη τους.
Οι κοινωνίες που βαδίζουν σε βεβαιότητες έχουν τα προβλήματα. Και ίσως αυτό είναι και ένα καλό μήνυμα και για τη σημερινή κοινωνία, η οποία μέσα στην κρίση ίσως δεν έμαθε από τα λάθη της. Σε πολλούς τομείς. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Κύριε Μάινα, κλείνοντας, σχέδια για το χειμώνα έχουμε, έχετε κάπου θέατρο, ξέρετε, ναι, ακριβώς η κρίση έχει επιμικρύνει την περίοδο της, ας πούμε, της προετοιμασίας των πραγμάτων και όλα βρίσκονται στην Αθήνα σε κατάσταση μετέωρη. Δεν είναι τίποτα σίγουρο από τις δουλειές. Οι δουλειές γίνονται και ξεγίνονται, υπόσχονται και ξεϋπόσχονται. Υπάρχει ένα περιραίων κλίμα ανασφάλειας, δηλαδή. Ίσως. Υπάρχει ένα για όλους, καθαρά περιραίων. Ναι. Σε εμπλεκόμενους τοπικούς σκηνοθέτες. Για τους πάντες, σε όλους τους τομείς. Δηλαδή, εμείς δεν είμαστε κάτι χωρίστο από την οικονομία. Όπως βρίσκεται η κοινωνία μας σε μια φοβερή ανασφάλεια, έτσι πιστεύω, έτσι βρίσκεται και η Αθήνα και η δική μας τέχνη. Οπότε εσείς προσωπικά έχετε κάτι στα σκαριά, έχετε κλείσει κάπου για ακόμα? Όχι, δεν έχω κλείσει τίποτα. Ακριβώς γι' αυτό το είπα. Ακόμα. Βρίσκομαι δηλαδή και εγώ υπό διαπραγματεύσεις και χωρίς να είμαι σίγουρος σε τίποτα. Αλλά επειδή αυτό το κάνω πολύ καιρό και έχουμε περάσει γύρω στα 3-4 χρόνια αυτής της ανασφάλειας, είμαι πάρα πολύ ήσυχος. Το έχω συνηθίσει. Και όχι ανήσυχος όπως σας τα περίμενε κανείς. Ή κουρασμένος. Ναι. Η κούραση σε κάνει να ησυχάζεις. Κλείνοντας, σε λίγη ώρα. ΔΕΗ επιτρεπούσεις, έτσι, να το πούμε και αυτό, νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά πάντως. Μακάρι. Δίπλα τους έχουμε, να τους πούμε τουλάχιστον. Ναι, ας πω, εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να δω τη ΔΕΗ σε χέρια ιδιωτών. Α, μια και είστε εδώ. Ναι, είναι μια ευκαιρία να το πω, δεν θα ήθελα να δω δηλαδή τη δημόσια περιουσία να πουλιέται. Γιατί πιστεύω ότι κανείς δεν μπορεί να ανταποκριθεί ιδιώτης έτσι όπως το δημόσιο συμφέρον επιτάσσει. Και το δημόσιο συμφέρον είναι όλων μας. Σε ένα κορυφαίο τομέα όπως είναι το τομέα της ενέργειας. Ναι, και έλεγα λοιπόν πριν, και το επιβεβαιώνω που μου το λέτε για να κλείσω, καλύτερα μπορούμε όλοι μαζί παρά ο καθένας μόνος του. Κύριε Μάινα, καλή αντάμωση στο Επέθριο Δημοτικό Θέατρο Κοζάνη σε λίγο. Ευχαριστώ. Και εύχομαι του χρόνου καλά να είμαστε, να είναι το τρίτο συνεχόμενο καλοκαίρι. Μακάρι. Που τα λέμε από κοντά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.